Και σε μια στιγμή βλέπω έναν δράκοντα σαν κι αυτόν που είναι ζωγραφισμένο στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Με φτερά, με κεφάλι σαν τον κορκόδιλο, και αυτός ήταν έτοιμος να ορμήσει κατ' επάνω μου, να μου αρπάξει αυτό που είχα. Και την ώρα βλέπω από τη δεξιά πλευρά μου να βγαίνει ένα χέρι με μία ξυφολόγη μεγάλη και να λογίζει το θηρίο στην κοιλιά του. Αγαπητά μου παιδιά, αυτές τις ημέρες, κάποια ημέρα, είδα κάτι και θα ήθελα να σας το πω. Νομίζω ότι είναι αρκετά συμβολικό. Είδα το εξής. Όπως μια μητέρα κρατεί στην αγκαλιά της ένα νεογέννητο παιδάκι και το έχει φασκιωμένο και το κρατάει στην αγκαλιά της, έτσι είδα και εγώ τον εαυτό μου να κρατώ ένα μικρό, ένα μωροδάκι που ήταν έτσι φασκιωμένο μέσα σε μία πάνα και το κρατούσα έτσι στο δεξί μου χέρι στην αγκαλιά πολύ σφιχτά και ένιωθα σε αυτό το παιδάκι πολύ αγάπη, ψυχικά πολύ ενωμένος. Πότε το ένιωθα σαν μικρό κοριτσάκι, πότε σαν πουλάκι. Είχα αυτή την αίσθηση και είχα σαν σκοπό να περπατήσω ένα δρόμο. Ο δρόμος αυτός ήταν δύσκολος. Είχε ανηφόρες, κατηφόρες, δυσκολίες, αλλά οπωσδήποτε έπρεπε να τον περπατήσω κρατώντας αυτό το παιδάκι στην αγκαλιά μου, με την προσπάθεια να το γλιτώσω, να το φτάσω στον προορισμό του. Περπατώντας αυτόν τον δρόμο, συναντούσα ληστές, κακούργους ανθρώπους. Όλοι τους αυτοί οι άνθρωποι είχανε στραμμένα τα μάτια τους με πολύ κακότητα σε αυτό που κρατούσα στα χέρια μου. Σκεφτόντουσαν με τι τρόπο να μου το πάρουν ή να το σκοτώσουν ή να το δηλητηριάσουν. Εγώ βλέποντας αυτούς με όλη τους την κακότητα, προσπαθούσα να το κρατώ σφιχτά, να μην μου φύγει, να μην μου το πάρουν, να μην μου το σκοτώσουν. Στη συνέχεια, περπατώντας τον δρόμο, ένιωθα επίσης ότι πίσω μου, σαν σε ημικύκλιο έτσι, ένιωθα μία προστασία. Ένιωθα ότι κάποιοι άνθρωποι οπλισμένοι με φυλάγουν, με προστατεύουν. Γι' αυτό και οι ληστές αυτοί, παρόλη την κακή τους διάθεση και προσπάθεια, δεν φτάνανε πλησίον μου για να μου αρπάξουν αυτό που κρατούσα. Και σε μια στιγμή που βάδιζα εκεί, βλέπω έναν δράκοντα σαν κι αυτόν που είναι ζωγραφισμένο στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Με φτερά, με κεφάλι σαν τον κορκόδιλο και τα σχετικά εκεί, αυτός ήταν έτοιμος να ορμήσει κατ' επάνω μου,
να μου αρπάξει αυτό που είδα. Και την ώρα βλέπω από τη δεξιά πλευρά μου να βγαίνει ένα χέρι με μία ξυφολόγη μεγάλη και να λογίζει το θηρίο στην κοιλιά του. Και αφού το λόγισε, το θηρίο αυτό έβγαζε από το στόμα του σαν βρύση το φαρμάκι. Το ξερνούσε. Αφού τράβηξε αυτό το χέρι τη λόγη, αυτό σηκώθηκε, έκανε 2-3 βήματα και έπεσε και ψώθησε. Στη συνέχεια προχωρούσα και κρατούσα πολύ σφιχτά, πότε σαν μικρό κοριτσάκι, πότε σαν πουλάκι ήταν εκεί τυλιγμένο μες στα φανιά. Και αφού πέρασα όλες τις δυσκολίες και εξαλάφρωσα και ένιωσα άνεση τότε, μάλλον ότι ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες, τότε ξανά πάλι για να είμαι σίγουρος το κρατώ και είδα ότι το κρατούσα και μάλιστα συλλάβησα και κάτω τα πουδαράκια του και είδα ότι πράγματι το κρατούσα, το ξεπέρασα. Και όταν ήρθα στον εαυτό μου, είχα την πληροφορία ότι αυτό το κοροδάκι εικόνιζε την ψυχή μου ή την ψυχή κάθε ανθρώπου, κάθε πνευματοπαίδη που έχω αναλάβει υπευθύνως. Πράγματι ότι ο δρόμος για τον Χριστό, για να φτάσει κανείς σε αυτόν τον ύψιστον προορισμό, σε αυτή τη ζωή θα περάσει αυτόν τον δρόμο τον δύσκολο, τόσο στη φύση του δρόμου όσο και στους νοητούς ληστάς που παραφυλάττουν και έχουν στήσει παγίδες, ενέδρες και τόσα άλλα πράγματα για να πιάσουν τον κάθε οδηπόρο, τον κάθε χριστιανό που βαδίζει αυτόν τον δρόμο που τον οδηγεί στον Χριστό. Είναι και αυτά, και αυτά τα δαιμόνια είναι σαν τελώνια, όπως θα περάσει η κάθε ψυχή τα τελώνια για να φτάσει στον Χριστό. Έτσι και εδώ κάτω περνούμε αυτά τα τελώνια, αυτούς τους πειρασμούς, αυτά τα δαιμόνια που ο άνθρωπος, ο χριστιανός, εάν τα περάσει αυτά εδώ κάτω τα δαιμόνια, πρέπει να πιστεύει ότι θα περάσει και τα άλλα. Εννοώ ότι να μην πιαστεί σε κανένα πάθος εδώ κάτω, να μην υποχωρήσει σε αμάρτημα που να βαρύνει τόσο την ψυχή ώστε υπεύθυνα να υποκύψει και να παραδοθεί. Οι παγίδες είναι διάφορες. Συναντούμε θερυπήν το δαιμόνιο της πορνείας. Αυτό το δαιμόνιο έχει ιδιαίτερη έτσι προσπάθεια, βοήθεια από τη φύση, διότι κατά φύση είναι ενσπαρμένο η επιθυμία, είναι ενσπαρμένη η επιθυμία στη σάρκα και έτσι την επιθυμία αυτή την εκμεταλλεύεται και μας ξεσηκώνει δύσκολος πολέμος. Αυτό το δαιμόνιο όταν το συναντήσει ο άνθρωπος, αμέσως από το ένα χέρι κρατά εικόνες και μορφές και είδωλα και από το άλλο κρατάει ένα δαδί αναμένο. Στη συνάντηση που κάνει με την ψυχή
παρουσιάζει τις εικόνες, τις μορφές, τα είδωλα, τα αμαρτωλά, τα ελκυστικά, τα σκανδαλώδη. Τα παρουσιάζει μπροστά στα μάτια και προσπαθεί να ζαλίσει την ψυχή, να κοιτάξει εκεί, ώστε να γεννηθεί η επιθυμία. Με το άλλο χέρι του πυροδοτεί την φυσική επιθυμία και εξάπτει την πείραση, και έτσι από τη μια οι εικόνες, οι ελκυστικές, από την άλλη η φωτιά της επιθυμίας προσπαθεί να εμπρίσει τον αγώνα του Θεού. Και ναός του Θεού είναι αυτός ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο βαπτισμένος εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, ο μέλλον να κληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού. Και όταν υποκύψει η ψυχή σε αυτόν τον διάβολο, τότε γίνεται υπεύθυνος. Τότε το πάθος κυριαρχεί. Γίνεται δυνάστης και αχμαλωτίζεται η ψυχή και ακολουθεί κατόπιν χωρίς καμιά δυσκολία στην υποταγή αυτού του δυνάστου. Προχωρώντας συναντάει η ψυχή άλλο τελώνιο, άλλο δαιμόνιο, άλλη παγίδα. Θερυπίν, συναντά το δαιμόνιο της κατακρίσεως. Φοβερό δαιμόνιο, ευκολοπλησίαστο. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται πάντοτε. Σε κάθε συζήτηση, σε κάθε ομιλία, στην κάθε επαφή που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, αυτό το δαιμόνιο έχει το παρόν, έχει τον πρώτο λόγο. Επειδή είμαστε όλοι εμπαθείς και αμαρτωλοί και έχουμε υλικό για κατάκριση, μας παρασύρει αυτό το δαιμόνιο και αρχίζουμε να κατακρίνουμε ο ένας τον άλλο. Ξεχνούμε ότι υπάρχει ρητή απαγόρευση από τον ίδιο τον Χριστό. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, προτού να έλθει ο Κύριος, μην κρίνετε. Διότι Εκείνος ξέρει τα κρυφά έργα των ανθρώπων. Εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Γι' αυτό πρώτου καιρού μην κρίνετε ο ένας τον άλλον. Όπως ένας αδελφός σε ένα κοινόβιο. Αυτός ο μοναχός ήταν αμελής, ράθυμος. Δεν κατέβαινε εύκολα στην εκκλησία, στα καθήκοντά του, στον κανόνα του κλπ. Αυτός ο μοναχός ήρθε η ώρα του να φύγει από τον κόσμο και τον πλησίασαν οι αδελφοί, κάτι να ωφεληθούν, κάτι να δούνε. Και κατά την ώρα εκεί την τελευταία τον είδαν να απαντά τον θάνατο με ειρηνική κατάσταση, με κάποια χαρά. Απόρρισαν οι αδελφοί και του κάνανε την ερώτηση: αδελφέ, εμείς γνωρίζουμε ότι εσύ δεν ήσαν ένας πρόθυμος μοναχός, αλλά ότι πέρασες τη ζωή σου με αμέλεια. Τώρα γιατί σε βλέπουμε να φεύγεις για το μεγάλο ταξίδι, για τη συνάντηση του Θεού με αυτή την ειρήνη και με αυτή τη χαρά? Είναι αλήθεια, πατέρες μου, ότι πράγματι ότι ήμουν ένας αμελής άνθρωπος, ότι δεν έκανα τα καθήκοντά μου, αλλά έδωσα πίστη σε αυτό που μας είπε ο Κύριος: μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Προσπάθησα στη ζωή μου να μην κρίνω κανέναν άνθρωπο. Ό,τι και μου έκανε κάποιος άνθρωπος, δεν το κρατούσα μέσα μου, αλλά τον συγχωρούσα αμέσως
και ποτέ δεν βασίλευσε ο ίδιος το να έχω με κάποιον αδελφό κάποια παραξήγηση ή ψύχρα ή τέλος πάντων πάθος. Τον διόρθωνα αμέσως. Και έτσι πιστεύω ότι ο Κύριος δεν θα με κρίνει εφόσον κι εγώ δεν έκρινα κανέναν αδελφό. Και απόρρισαν οι αδελφοί στον έξυπνο τρόπο του αδελφού, το πώς βρήκε τη σωτηρία του τόσο εύκολα. Στη σημερινή εποχή αυτό το δαιμόνιο έχει την πρώτη θέση. Είτε είμαι θαματολή, είτε δεν είμαι θα, το να κρίνουμε, το κάνουμε πολύ εύκολα. Και όταν το δαιμόνιο αυτό υπερισχύσει και σαν πάθος κατακτήσει τον άνθρωπο, αυτό το ίδιο το δαιμόνιο θα γίνει τελώνιο όταν θα ανεβαίνει αυτή η ψυχή. Και οπωσδήποτε θα την εμποδίσει την άνοδο. Διότι θα παρουσιάσει το λόγο του Κυρίου. Εφόσον θα του πει το τελώνιο, έκρινες στη ζωή σου συνέχεια και λοιπά, δεν έχεις την άδεια να προχωρήσεις προς τα πάνω, διότι υπάρχει ρητή εντολή από τον Κύριο. Προχωρώντας συναντούμε σε αυτή τη ζωή άλλο δαιμόνιο. Το δαιμόνιο φερυπίν του θυμού, της οργής. Μας εξάπτει μέσα μας να θυμώνουμε, να οργιζόμεθα, να αστατούμε, να λιδωρούμε, να σηκωφαντούμε. Όλα αυτά είναι αμαρτήματα του θυμικού μέρους. Ο θυμός είναι καταφύση μέσα μας, αλλά μας έχει δοθεί για να θυμώνουμε εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του εχθρού μας. Αλλά δυστυχώς ο διάβολος σαν δεξιοτεχνίτης μας το στρέφει, αυτόν τον φυσικό θυμό εναντίον του θυσίου μας, εναντίον του αδελφού μας. Και έτσι μας κατακτά ο θυμός και μας κάνει θηρίο. Και καθή στιγμή βρίσκεται κανείς στο κελί του, του φέρνει ο δαίμονας τις εικόνες των ανθρώπων που του λείπησαν, που τον πίκραναν, που τον εμπόδισαν σε κάτι και δημιουργούν έναν εξορκισμό μέσα και εξάπτεται και θυμώνει και έτσι ψυχικά κάνει συγκατάθεση στο πάθος και το δαιμόνιο κατακτάει όλο ένα και περισσότερη και μεγαλύτερη και σημαντικότερη θέση. Και ούτω καθεξής κάθε πάθος, κάθε δαιμόνιο, όταν πιάσει τον άνθρωπο υπεύθυνα, θα τον δυσκολεύσει στην άνοδο προς την συνάντηση του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε εδώ κάτω, σε αυτόν τον δρόμο της ζωής, που έχουμε χάρη του Θεού την εξουσία να νικήσουμε τους δαίμονες. Ενώ στην άνοδο της ψυχής, η ψυχή δεν έχει την εξουσία όταν είναι υπεύθυνη να απαλλαγεί. Τώρα και σε κάποιο πάθος να έχουμε υποχωρήσει, μπορούμε δυνάμεθα τώρα να αγωνιστούμε. Μπορούμε χάρη του Θεού να το κόψουμε το πάθος, να το απομακρύνουμε, να απαλλαχθούμε από αυτό. Έχουμε τόσα φωτεινά όπλα από τον Χριστό. Έχουμε κυρίως την προσευχή, πανίσχυρο όπλο. Όταν έχει ο μοναχός αντιαλείπτως την προσοχή και την προσευχή, χάρη του Θεού εύκολα
ξεπερνά τις δυσκολίες. Η προσοχή με το να του λέει πρόσεξε εδώ, πρόσεξε εκεί. Εδώ δαίμονας, εδώ παγίδα, εδώ λάκκος. Πρόσεχε. Και όταν ευθύσσε στην απάντηση με τον δαίμονα, τον βάζει με το όπλο της προσευχής και έτσι ανοίγεται ο δρόμος ελεύθερο. Όταν όμως δεν υπάρχει προσοχή, πέφτουμε σαν τον τυφλό επάνω στον εχθρό, μέσα στην παγίδα, μέσα στο λάκκο. Όταν κανείς δεν έχει προσοχή, μάλλον δεν έχει και προσευχή. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι ανταμωμένα και το ένα βοηθεί το άλλο. Συχνά να κάνουμε ταμείο, να κάνουμε αυτοσυγκέντρωση, να κάνουμε κάποιον έλεγχο στον εαυτό μας. Άραγε βαδίζω σωστά? Μήπως είμαι πιασμένος σε κανένα πάθος? Ρίχνω μια ματιά στο εσωτερικό μου. Η καρδιά μου είναι απειλαγμένη από τα πάθη? Είναι πουθενά πιασμένη? Και αν τούτο το πράγμα με βοηθήσει και εδώ κάπου τον εαυτό μου να είναι υποσκελισμένος, να προσπαθήσω να διορθώσω τον εαυτό μου, να κάνω προσπάθεια. Η προσπάθεια είναι ένα βήμα προς την διόρθωση, προς την απαλλαγή. Το να δει κανείς ότι είναι εμπαθής, το ότι είναι κάπου πιασμένος, είναι ένας φωτισμός του Θεού και αυτό. Είναι κάτι που θα βοηθήσει την διόρθωση. Διότι αν δεν δει κανείς, δεν θα προσέξει. Και αν δεν προσέξει, δεν θα γλιτώσει. Επομένως, όταν κανείς βλέπει, όταν έχει μάτια, είναι το πρώτο που πρέπει να έχει για να βαδίσει σωστά. Αυτό το πνευματικό ταμείο που έκανε ο γεροντάς μου κάθε νύχτα στην προσευχή του. Αφού έκανε την προσευχή, μετά έριχνε μια ματιά στον εαυτό του και ερευνούσε την ψυχή του. Είναι πουθενά πιασμένη? Έχει υποχωρήσει κάπου? Έκανε λάθος πουθενά? Και έπαιρνε την καινούργια απόφαση ότι θα το διορθώσω. Θα βάλω αρχή. Και με αυτή την προσπάθεια, την συνεχή, κατόρθωσε, χάρη του Θεού, να απαλλαγεί τελείως από τα πάθη και να νιώθει ελεύθερος. Και να μου πει στις τελευταίες μέρες του ότι, παιδί μου, νιώθω μέσα μου έναν ολόκληρον παράδεισο. Ζω μέσα μου την ευτυχία του Θεού. Δίασε και εσύ τον εαυτό σου, τώρα που είσαι νέος, να απαλλαγείς από τα πάθη σου και όταν θα φτάσεις στην ηλικία μου, να νιώθεις αυτή την κατάσταση που είναι μία πρόγευση του παραδείσου. Που είναι η ζωντανή ελπίδα της σωτηρίας. Είναι το ενέχειρο, το αντίκρισμα που θα παρουσιάσεις ανεβαίνοντας προς τον Χριστό. Η προσοχή αυτή στον δρόμο αυτής της ζωής και της σωτηρίας μας θα μας βοηθήσει να βρεθούμε κατά την ώρα του θανάτου, που είναι η δυσκολότερη ώρα του κάθε ανθρώπου, θα βρεθούμε σε μια ικανοποιητική θέση. Θα βρεθούμε στην ήσυχη, θα βρεθούμε με την ήσυχη συνείδηση
που θα είναι ο παρήγορος άγγελος στη θλίψη και στη στεναχώρια του θανάτου. Δίνει ίον αγώνα εξηγή χωρισμένη του σώματος. Πώς θα δακρύει τότε προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα άπρακτα καθηκετεύει, προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα ούτε έχει τον βοηθούντα. Κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο εκείνη την ώρα παρά μόνον ο εαυτός του, μόνον τα καλά έργα, μόνον η καθαρή συνείδηση. Και οι άγγελοι ακόμη δεν μπορούν να βοηθήσουν, αλλά και αυτοί κοιτάζουν να βρουν αντίκρισμα, να βρουν έργα καλά να παρουσιάσουν, τότε και αυτοί θα βοηθήσουν την ψυχή εξερχομένη εκ του σώματος. Όταν ανέβαινε η ψυχή, όταν ανέβαζαν οι άγγελοι την ψυχή της Θεοδώρα, δυσκολεύτηκαν. Εάν δεν βοηθούσε, δεν βοηθούσαν οι πρεσβείες του Αγίου Βασιλείου του γεροντός της, δεν θα ξεπερνούσε τα τελώνια. Το λέγαν μόνοι τους οι άγγελοι. Εάν δεν είχαμε τη βοήθεια του βασιλείου, δύσκολα να ξεπλέγαμε την ψυχή αυτή από τους δαίμονες. Όταν σκέπτομαι τον θάνατον, πολύς φόβος γίνεται μέσα μου. Ερωτήθηκε ο Αββάς Αγάθων, γέροντα, του είπε κάποιος αδελφός, δεν θα ρεις στα έργα σου, δεν θα ρεις ότι θα σωθείς. Όχι, το απήντησε. Μα γιατί, Αβά, σε βλέπω πλούσιο στα ασκητικά σου έργα. Αν εσύ δεν σωθείς, ποιος θα σωθεί τώρα? Λέει, απαντά πάλι ο Αββάς Αγάθων, ότι εγώ όσο γινόταν ανθρώπινα προσπάθησα να αρέσω στο Θεό, αλλά αυτό δεν το γνωρίζω εάν τα έργα μου άρεσαν του Θεού. Όταν πάω εκεί και ακούσω από το στόμα του ότι τα έργα μου ήταν καλά και σωτήρια, τότε θα το πιστεύσω αυτό. Επομένως, εφόσον δεν το έχω ακούσει, δεν πιστεύω σε τίποτα για τον, στον εαυτό μου. Ο Μέγας Αντώνιος, όταν ένιωσε ότι πλησιάζει η ώρα του να φύγει, έκλαιγε. Η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου επίσης. Και μπορώ να πω, ελάχιστοι Άγιοι άνθρωποι θα ξεπέρασαν τον θάνατον έτσι ή χαρούμενα ή ανώδυνα. Γιατί η φύση του θανάτου είναι δύσκολη. Εάν οι Άγιοι έτσι αντιμετώπισαν και συνάντησαν τον θάνατον, εμείς οι αμαρτωλοί και πρώτος εγώ με τις τόσες ευθύνες μου, με τα τόσα βάρη που έχω, τι γίνεται κατά την ώρα εκείνη? Θρηνώ και οδύρομαι όταν εννοήσω τον θάνατον. Αλλά, πατέρες μου, μόνον πιστεύω πρώτον στη χάρη του Θεού και δεύτερον στην ήσυχη συνείδηση ότι θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε, τη δυσκολία του θανάτου. Εάν προσέξουμε στον δρόμο που βαδίζουμε προς το θάνατο,
αν προσέξουμε τη ζωή μας, εάν ό,τι μας υπαγορεύει η συνείδηση κάνουμε υπακοή, κατά τον νόμο πρέπει να βοηθηθούμε αρκετά στην ώρα αυτή τη δύσκολη. Ας μην ξεχνούμε τον προορισμό μας. Είμαι θα αμαρτωλή, είμαι θα αδύναμη άνθρωπο, είμαι θα ασθενική, είμαι θα ογδοήτες. Έχουμε κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια από τον Θεό. Και τουλάχιστον αν δεν μπορούμε να κάνουμε πολλή άσκηση, σωματική, γιατί έχουμε το ανήμπορο, τουλάχιστον ας κάνουμε άσκηση στο νου και στη γλώσσα. Όμως να μην σκέπτεται πονηρά και η γλώσσα να μην μιλάει αμαρτωλά. Και ελπίζουμε να βρούμε σωτηρία. Οι Άγιοι Πατέρες έχουν να παρουσιάσουν μεγάλα κατορθώματα από κάθε άποψη. Εμείς τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε το νου μας καθαρό. Πώς θα τον παρουσιάσουμε καθαρό? Το νου, όταν διώχνουμε τις κακές φαντασίες που μας φέρνουν τα πάθη και οι δαίμονες. Και τη γλώσσα μας να καθαρίσουμε, να μην μιλάμε άπρεπα πράγματα. Ιδίως να μιλούμε ό,τι είναι ωφέλιμο και οικοδομητικό. Ό,τι βλάπτει τον εαυτό μας και τον πλησίον να μην βγαίνει, σαν προς λόγος μη εξελθέτου εκ του στόματος ημών. Σάποιος λόγος που βρωμάει να μην τον βγάζουμε. Επίσης, να φυλάξουμε και την καρδιά μας. Να μην αισθάνεται ειδονικά πάνω στα πάθη. Να μην φτάνει η υποχώρηση του λογισμού μας μέχρι την καρδιά. Όταν τα τρία αυτά προσπαθήσουμε χάρη του Θεού και τα διατηρήσουμε σε καθαρότητα, ελπίζουμε να βρούμε έλεος κατά την ημέρα της κρίσης. Λοιπόν, ο αγώνας μας να είναι να προσέξουμε το νου, την καρδιά, το στόμα. Και όταν αυτά είναι καθαρά, και τα σωματικά μας έργα θα είναι καθαρά. Όταν η καρδιά δεν είναι μολυσμένη, μήτε το σώμα είναι ακάθαρτο. Από την καρδιά ξεκινούν και τα καλά και τα κακά. Και η αγνώτης και η ακαθαρτία. Επίσης, την ώρα του θανάτου να τη σκεπτόμεθα συνέχεια. Πέφτουμε να κοιμηθούμε τον θάνατο, με τον θάνατο να κοιμούμαστε. Αυτόν να μελετούμε. Διότι και ο ύπνος είναι μία εικόνα του θανάτου. Έτσι θα πέσουμε στο ξυλοκρέβατο ως νεκρή, έτσι πέφτουμε και πάνω στο κρεβάτι. Και όταν ξυπνούμε και σηκωνόμεθα να εργαστούμε, πάλι αντάμα με τη μνήμη του θανάτου να εργαζόμε. Και κάθε στιγμή τον θάνατο να μελετούμε. Και όταν έτσι βιώνουμε, έτσι περπατούμε, οπωσδήποτε θα είναι προσεκτική η ζωή. Μνημόνευε τα εσχατά σου και ομοί αμαρτήσεις στον αιώνα. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο να βρίσκεται κανείς κοντά σε ετοιμοθάνατον άνθρωπο.
βλέπει ότι και αυτός σε τέτοια κατάσταση θα έρθει. Δεν είναι δυνατόν να ξεφύγει την ώρα και την κατάσταση αυτή. Πολλές φορές ο θάνατος είναι πολύ οδυνηρός και δύσκολος. Ο Μέγας Αντώνιος στα τελευταία του είπε στα πνευματοπαίδια του ότι μνημονεύοντας τον θάνατο με βοήθησε η μνήμη αυτή να μην αμιλήσω ποτέ τα καθήκοντά μου. Άρα η λησμοσύνη της μνήμης του θανάτου μας φέρνει αμέλεια και ραθυμία στον δρόμο της σωτηρίας μας. Λοιπόν, με προσοχή, με προσευχή και με τη μνήμη του θανάτου ας προχωρήσουμε προς τον προορισμό μας. Και με τη βοήθεια του Θεού και με την αόρατη δύναμη του Αγγέλου του Φύλακος και των Αγίων που έχουμε, ας ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε στο τέλος του δρόμου χωρίς να έχουμε πιαστεί από κάποιο δαιμόνιο. Και σε ένα δαιμόνιο και σε ένα τελώνιο να πιαστούμε, δεν πρόκειται να περάσουμε πάνω. Όχι όταν πολεμείται κανείς είναι πιασμένος, αλλά όταν υποχωρήσει και γίνει δούλος στο πάθος και στο δαιμόνιο, τότε ξεπηδάει η δυσκολία. Όταν πολεμείται όμως ο άνθρωπος και νικάει τον διάβολο, συνεχώς στεφανώνεται και βραβεύεται. Ας παρακαλούμε συνέχεια στην προσευχή μας το Θεό και την Παναγία μας να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε όλες τις διαβολικές δυσκολίες και να φτάσουμε νικητές στο μεγάλο προορισμό μας.